Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Σπίνο, είναι υποψήφιος με την ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Είναι στη Μαγνησία υποψήφιος ο κύριος Σπίνος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για την αποδοχή. ΟΚΔΕ, βασικές θέσεις, βασικές προτάσεις. Πολλά χρόνια παρουσίας, δεν είστε καινούργοι. Έχετε συμμετέχει σε τόσες και τόσες αναμετρήσεις εκλογικές, έχετε μια εμπειρία. Ναι, λοιπόν, να πω και δύο λόγια έτσι για την οργάνωσή μας. Τι είναι η ΟΚΔΕ, ναι, ακριβώς. Γνωρίζουν. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, είναι μια οργάνωση η οποία ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού ή τροτσισμού και της τέταρτης διεθνούς. Τις γραμμές της βρίσκονται συνδικαλιστές από το εργατικό κίνημα, από χώρους δουλειάς δηλαδή, από σχολές, νέοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, φτωχά λαϊκά στρώματα, αγωνιστές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε μικρούς και μεγάλους αγώνες του κινήματος της χώρας μας, και έχει μια παρουσία αρκετά μεγάλη, με μια αρκετά μεγάλη ιστορία δηλαδή. Προσπαθεί και συμβάλλει ή και οργανώνει αγώνες σαν οργάνωση. Οπότε ουσιαστικά η οργάνωσή μας και γι' αυτό το λόγο κατεβαίνει και στις εκλογές. Έχει μια παρουσία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ήδη από το και το 19 συμμετείχε. Συμμετέχει τώρα και με ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, έτσι ώστε να εκφράσει αυτό το κομμάτι ουσιαστικά των αγώνων, αλλά και να καταγγείλει την κυβέρνηση, τη δολοφονική κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους μνημονιακούς του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, για να συγκρουστεί με τα διάφορα μισοφασιστικά ή και φασιστικά μορφώματα τα οποία εμφανίζονται στο προσκήνιο σαν εφεδρίες, και για να αποτελέσει έτσι αυτό που είπα και προηγουμένως, μια χρήσιμη ψήφο για εργαζόμενους, την νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, μια ψήφο έτσι ουσιαστικά στους αγώνες. Είναι μια συνέχεια, να το πω έτσι, μια στιγμή τέλος πάντων μέσα από τη δράση που έχει η οργάνωσή μας. Βασικές θέσεις στην οικονομία, για παράδειγμα, και στα διεθνή, όπως θα ήθελα να μάθω. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, κύριε Σπίνο, ότι οι βασικές θέσεις μιας οργάνωσης όπως η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών δεν έχουν να κάνουν με διαχείριση, έχουν να κάνουν με ανατροπή. Ναι, ωραία. Ουσιαστικά εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής, έτσι, για να το βάλω, να βάλω και τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο. Παρακαλούμε. Έτσι, θεωρούμε αυτή τη συζήτηση που γενικά υπάρχει και προωθούν δηλαδή στην επικαιρότητα περί σταθερότητας, η οποία δεν σημαίνει τίποτα άλλο έτσι από συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων, από συνέχιση αυτής της ύψης και της παρακμής του πολιτικού στήματος, των πολιτικών της φτώχειας, της καταστολής, του πολέμου. Όλη αυτή η κατάσταση, τέλος πάντων, την οποία ζήσαμε και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, η οποία θεωρούμε είναι μια επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους, στη νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Είναι έτσι μια επίθεση απόρρια και της κρίσης που ξέσπασε έτσι το 8. Ναι, εμείς αυτό που λέμε ουσιαστικά και αυτό που προτείνουμε, που προτάσουμε, έτσι, είναι ένα ριζοσπαστικό, ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, ένα ουσιαστικά πρόγραμμα σωτηρίας, το οποίο θα βάζει μπροστά μέτρα τα οποία θα έρχονται σε ρήξη προφανώς και με τους χώρους επιχειρηματίες, καπιταλιστές, πείτε το όπως θέλετε, δηλαδή θα εθνικοποιήσουν, μιλάμε για την εθνικοποίηση των υπηρεσιών και υποδομών όπως είναι η ενέργεια, το νερό, οι συγκοινωνίες, όλων των τομέων κλειδιά, θα είναι η μιλάμε για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, δηλαδή. Ναι. Το οποίο ουσιαστικά τι σημαίνει το δέσιμο σε αυτό, το ζουρλομανδία του χρέους ουσιαστικά, την καθαίρεση εθνικού νομίσματος. Μιλάμε για την έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι δαπάνες, ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία για τους εξοπλισμούς, είναι τεράστιες. Με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στην δική του διακυβέρνηση προσέδεσε την χώρα όλο και περισσότερο στο στρατόπεδο του ΝΑΤΟ, και ουσιαστικά αυτά θα βοηθήσουν
στο να ανατάξουμε την οικονομία προς όφελος των εργαζομένων, ουσιαστικά έτσι, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πραγματικό πρόγραμμα σωτηρίας, το οποίο θα εστιάζει στην χρηματοδότηση της δημόσιας δωρεάν υγείας και παιδείας, ένα πραγματικά κοινωνικό πρόγραμμα. Αυτό τώρα ουσιαστικά δεν πρόκειται προφανώς να γίνει γιατί τα λέμε ωραία ή γιατί το σκεφτήκαμε κάποια στιγμή, είναι γιατί αυτό θα εκφράσει τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο κόσμος, έτσι, και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και ποτέ εάν από πίσω του δεν στηρίζεται από τους αγώνες. Εμείς γι' αυτό συζητάμε. Την τελευταία περίοδο είχαμε τεράστιους αγώνες στη χώρα μας, σημείο καμπής να είναι κινητοποιήσεις για τα τέμπη. Έτσι είδαμε στο κέντρο της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, να μαζεύονται, να συγκεντρώνονται περίπου 150.000 κόσμου, άλλοι τόσο και παραπάνω, συγκεντρωτικά σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, πόλεις της Ελλάδας, για να ουσιαστικά διαμαρτυρηθούν, να αγωνιστούν ενάντια στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία είναι υπεύθυνη έτσι, και για αυτό το έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη, με ευθύνη των κυβερνήσεων, οι οποίες ιδιωτικοποίησαν τον ΟΣΕ, ιδιωτικοποίησαν έτσι, γιατί για αυτό το πράγμα μιλούσαν πολύ καιρό οι συνδικαλιστές στον ΟΣΕ, ότι μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, το οποίο αργά ή γρήγορα το μοιραίο θα συνέβαινε. Μάλιστα. Μία ερώτηση από μένα. Υπάρχει κάποιο κόμμα που να σας εκφράζει, που να είναι εντός Βουλής, προφανώς εννοώ το... Να σας εκφράζει ενώ να είστε σχετικά κοντά, αυτό εννοώ, να έχετε μία σύγκληση απόψεων, όπως για παράδειγμα του ΚΚΕ, γιατί έχω διαβάσει και στην ιστοσελίδα σας, για να είμαι ειλικρινής, ότι ουσιαστικά κατηγορείται το ΚΚΕ ότι στην πράξη αποδέχεται τους νόμους και τις Νέες Δημοκρατίες και του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μου επιτρέπει, Στεφανία, να προσθέσω. Να προσθέσεις, ναι. Ακριβώς πάνω σε αυτό το ερώτημα. Αρκετός κόσμος που ακούει, κυρία Σπινό, δεν έχει το πολιτικό υπόβαθρο να καταλάβει τη διαφορά της τέταρτης διεθνούς με τις υπόλοιπες και ούτω καθεξής. Οπότε ακούει από εσάς ένα λόγο και λέει, περίπου αυτά τα πράγματα δεν λέει και το ΚΚΕ. Εμείς μπορεί να ξέρουμε τις διαφορές που υπάρχουν, τις βαθύτατες πολιτικά έτσι με το ΚΚΕ, αλλά δεν μιλάμε οι τρεις μας. Κοιτάξτε, δεν είναι προφανώς, ή μάλλον είναι και το θεωρητικό ή πολιτικό υπόβαθρο προφανώς, αλλά έτσι προφανώς ο κόσμος πέρα από αυτό θέλει πραγματικά μια διέξοδο από αυτήν την κατάσταση. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι για να έρθει μια διέξοδος από αυτήν την κρίση, από όλη αυτήν τη φτώχεια, την ανεργία και τα λοιπά που βιώνουμε καθημερινά, δεν αρκεί απλά αυτό που ας πούμε ευαγγελίζεται το ΚΚΕ, ότι θα κάνουμε αγώνες ξεχωριστούς στις περισσότερες χώρες, έτσι, όσους έχουν βρεθεί Αθήνα θα το έχουν δει κιόλας, ξεχωριστούς αγώνες από εκεί που μαζεύονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απλά θα καταλήγουν, είναι και ένα βασικό σύνθημα δηλαδή του ΚΚΕ, ότι σε μια ψήφο στο ΚΚΕ προφανώς. Εμείς αυτό που λέμε ουσιαστικά είναι το εξής, ότι μέσα από τους αγώνες μας, δημιουργώντας διάφορες επιτροπές μέσα σε γειτονιές για το οποίο και συμβάλλουμε, ή μέσα στα σωματεία μας, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους συλλόγους φοιτητικούς κτλ., ότι μέσα από αυτό μπορούμε να επιβάλλουμε μια διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα πρακτικό ζήτημα, δεν είναι απλά μια διαφορά θεωρητική η διαφορά με το ΚΚΕ. Πώς να το θέσω τώρα, μην παρεξηγηθώ, δεν τη θεώρησα απλή και ασήμαντη τη θεωρητική, θεωρώ σε αυτά τα θέματα τη θεωρητική διαφοροποίηση πάρα πολύ βασική σε σχέση με τα υπόλοιπα, διότι και εσείς μπορεί να θέλετε κάτι και κάποιος άλλος, αλλά με άλλη αφετηρία και με άλλη κατεύθυνση. Μην παρεξηγηθώ, έτσι, δεν είναι, υποτίμησα ναι, το θεωρητικό υπόβαθρο. Ναι, απλά θέλω να πω και το εξής, ότι πέρα από το θεωρητικό κομμάτι είναι και το πρακτικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι, για να φέρω και ένα παράδειγμα, να συμπληρώσω δηλαδή και στα προηγούμενα ή και σε αυτό που ανέφερε και κυρία Κασίμη. Και η κυρία Κασίμη. Το ΚΚΕ, παραδείγματος χάρη, ψήφισε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Θα πείτε για τα 600 ευρώ, Τα 600 ευρώ ενίσχυσε στους μηχανισμούς καταστολής, παραδείγματος χάρη. Δεν είπε ο κύριος Κουτσούμπας μετά ότι ήταν ένα λάθος μας.
Αυτό το κάνει διαχρονικά το ΚΚΕ. Μετά από λίγο τα μαζεύει. Το λάθος έγινε. Θέλω να πω όμως η ουσία του θέματος είναι αυτή. Παραδείγματος χάρη για τα Τέμπη. Έτσι, έγιναν τεράστιες κινητοποιήσεις. Εργαζόμενοι νέοι κινητοποιήθηκαν παντού σε όλη τη χώρα. Και δεν ακούστηκε ποτέ π.χ. ότι να εθνικοποιήσουμε ας πούμε, τους σιδηρόδρομους. Ξεκάθαρα να πει να υποθεί αυτό, ούτε καν για τις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό που ακούμε είναι ένα γενικό λόγο στον καπιταλισμό, είτε είναι κρατική διαχείριση, είτε είναι ιδιωτική, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι έτσι όμως, προφανώς. Και απλά τη λύση την προσφέρει, ας πούμε, μας παρουσιάζει σε ένα απότερο μέλλον κάποια στιγμή, κάποτε, ότι θα έρθει. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Ναι, όταν οριμάσουν οι συνθήκες, αλλά... Θέλω να πω, ο κόσμος σήμερα είναι που ζει όλη αυτή την επισφάλεια την εργασιακή. Σήμερα είναι όπου η ακρίβεια τον χτυπάει και τον έχει γονατίσει. Η φτώχεια. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εμείς αυτό προτείνουμε. Δηλαδή ότι μέσα από τους αγώνες μας τους καθημερινούς, μέσα από αυτές τις δομές που ανέφερα, δηλαδή τα σωματεία, τους συλλόγους, τις επιτροπές, οι γειτονιές, μέσα από εκεί μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής, προφανώς, ένα βασικό έτσι, για την επιβίωσή μας, και να έρθουμε και στην απαραίτητη ρήξη που χρειάζεται με το σύστημα, με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε δηλαδή. Πού μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας? Η οργάνωσή μας έχει το site okre.gr, προφανώς. Μέσα στα κινήματα κάνουμε και εμείς εξορμήσεις βέβαια σε γειτονιές όπου δίνουμε και την εφημερίδα μας, κάνουμε συζητήσεις με κόσμο, τα κείμενά μας κτλ. Μέσα σε αγώνες, σε κινητοποιήσεις είμαστε πάντα εκεί. Είτε είναι ένας μικρός αγώνας σε έναν χώρο δουλειάς, είτε είναι ένας μεγάλος, μια γενική απεργία παραδείγματος χάρη. Μπορεί να μας βρει εκεί, να είμαστε με τα υλικά μας. Εμείς αυτό ουσιαστικά που ζητάμε από τις εκλογές, έτσι για να βάλω και ένα... Και αν συμμετέχετε σε όλες τις... αν θα έχετε ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες. Ναι, τα έχουμε, το ανέφερα και στην αρχή. Συγγνώμη, αν δεν το... Ναι, ναι. Και εσείς είστε στην Μαγνησία. Η ΟΚΔΕ όμως κατεβάζει παντού, έτσι. Μεσσηνία. Ναι, ναι. Να το διορθώσουμε αυτό. Εγώ δικό μου λάθος. Μαγνησία, ναι. Συγγνώμη, η Μεσσηνία. Ο κύριος Νίκος Πίνος. Εν τω μεταξύ, δικό μου λάθος. Ναι, ξεκάθαρα. Εγώ το έγραψα. Αυτά πρέπει να είμαστε. Μεσσηνία, βεβαίως. Το διευκρινίζουμε ευτυχώς. Μας ακούτε? Ναι. Άρα έχετε ψηφοδέλτια. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Στις περιφέρειες, ναι, κατεβάζουμε ψηφοδέλτια, ναι. Να κλείσω κιόλας με. Έχουμε χρόνο, δεν ξέρω. Έχουμε ένα λεπτό γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, ναι. Ωραία. Να κλείσω έτσι και με το εξής, ότι εμείς ζητάμε, και αυτό είναι το επίδικο της υπόθεσης, έτσι, από τους εργαζόμενους, την νεολαία, από τα λαϊκά στρώματα, έτσι, να μαυρίσουν τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Να στηρίξουν μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή που θεωρούμε ότι είναι η οργάνωσή μας, η οποία προτάζει έτσι, αυτή την αντεπίθεση των εργαζομένων, μια επαναστατική λύση σε όλα τα προβλήματα τα οποία μας ταλανίζουν στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε να οργανωθεί ο κόσμος, να στηρίξει και να ψηφίσει την οργάνωσή μας, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Ωραία, κάθε επιτυχία. Κάθε επιτυχία, κύριε Σπίνο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κύριος Νίκος Πίνος, συνομιλήσαμε μαζί του, υποψήφιος με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας στην Μεσσηνία. Με την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σπίνο, ολοκληρώθηκε για σήμερα η παρουσία καλεσμένων από τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές.